Οι δύο αντίπαλοι έχουν ιστορία. Αυτός ο αγώνας είναι ρεβάνς. Σημαντική μόνο. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τους αθλητές μας. Επόμενος αγώνας, εδώ θα δούμε τον Γιαννακίδη Γιώργο από το Αρμάγος Team. Ένας αθλητής 17 χρονών με 17 αγώνες, 2 KO. Αντίπαλός του, Σίμος Γιώργος, γυμνάζεται στους Ultra Fighters, έχει 2 επαγγελματικούς αγώνες. Εδώ βλέπουμε ένα παιχνίδι, μια revanche. Στον πρώτο αγώνα ο Γιαννακίδης έχει κερδίσει τα σημεία, ένα πολύ κοντινό παιχνίδι. Ελπίζουμε να είναι το ξεκαθάρισμα σήμερα. Μακάρι Μαρίνο να δούμε ένα καθαρό παιχνίδι. Να μην υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα. Σίγουρα οι δύο αθλητές έχουν να δώσουν θέαμα. Είναι πολύ σκληροί. Είναι πολύ καλά τεχνική κατάρτιση με τεχνική κατάρτιση. Όπως είπαμε και σε προηγούμενο παιχνίδι, σε αυτές τις ηλικίες το πάθος ξεχωρίζει, ξεχυλίζει θα λέγαμε. Εδώ είχαμε ένα χτύπημα αντικανονικό. Για να δούμε τι θα πει ο διαιτητής. Ωραία, συνεχίζεται πάλι. Εναλλαγή χτυπημάτων. Βλέπουμε ότι ο Γιαννακίδη έχει την πρωτοβουλία. Εδώ επίσης ένα χτύπημα πάλι αντικανονικό. Αυτά συμβαίνουν, Βασίλη. Μέσα στο παιχνίδι είναι ο Λαμαρίνο. Από τη στιγμή που δεν γίνονται σκόπιμα. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Μπορεί έξω να είναι φίλοι. Ευγενής άμυνα. Εδώ ο Γιαννακίδης έχει μπει για τα καλά. Έχει πιάσει τον αντιπαλό του και σαν καταιγίδα πέφτουν τα χτυπήματα, τα γόνατα εδώ. Ίσως έχουν περάσει κάποια. Ναι, Βασίλη. Ναι. Εδώ έχει σταματήσει. Σταματάει το παιχνίδι. Είναι νοκάουτ το παιχνίδι. Δεν υπάρχει συνέχεια. Με ένα μπαράζ τμήματων ο Γιαννακίδης κατάφερε και τελείωσε το παιχνίδι σχετικά γρήγορα. Καθαρό αποτέλεσμα πλέον. Από ό,τι είδα, Βασίλη, πρέπει να έχουν περάσει 3-4 γόνατα στο κεφάλι του αντιπάλου. Κυρίες και κύριοι, νικητής με τεχνικό νοκάουτ, κόκκινη γωνία, Γιαννακίδης Γιώργος. Την βράβευση θα κάνει ο Αριστίδης Φωκάς, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης από την Ένωση Κεντρών.